και τον πρόεδρο της ΨΕΜ, τον Γιάννη Λαμπίθιο. Καλό σας μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιμήτρη, και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Έχετε μάθει τίποτα για την ύλη, έχει ανακοινωθεί ή περιμένετε ακόμη? Περιμένουμε ακόμα. Τελειώσαμε πριν από λίγο την τηλεδιάσκεψη με τον Υπουργό Παιδείας. Τα ερωτήματα τα οποία θέσαμε έχουν μείνει αναπάντητα, δυστυχώς. Την ύλη μας είπαν ότι εντός των ημερών, εντός της ημέρας θα ανακοινωθεί. Περιμένουμε με ανυπομονησία να ανακοινωθεί η ύλη. Επίσης θέσαμε ερωτήματα όπως τι γίνεται με τα υγειονομικά πρωτοκόλλα υγιεινής που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι μαθητές, τι θα γίνει με τους συνοσπισμούς στα λεωφορεία και ειδικά με αυτούς τους μαθητές όπου έρχονται από τις ορεινές περιοχές όπου χρειάζεται να αλλάξουν και δύο και τρία λεωφορεία τα οποία δεν είναι σχολικά αλλά της γραμμής, τι θα γίνει με τις ευπαθείς ομάδες. Και επίσης έχουμε θέσει και στον Υπουργό ότι και εμάς η θέση μας είναι η προσέλευση να γίνει τμηματική, ανά τμήμα. Κάτι το οποίο θα πρέπει να υπάρξει μια διαμόρφωση στο ρολόγιο πρόγραμμα και πρέπει να καταδεί άμεσα πριν να φτάσουμε τη Δευτέρα. Τι σας είπε για όλα αυτά, ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες, είτε είναι μαθητής, είτε είναι ένας από τους γονείς του μαθητή? Γιατί θα έρθει ο μαθητής στο σχολείο, θα έρθει σε επαφή με κόσμο και θα πάει στο σπίτι που έχει ευπαθή ομάδα. Ακριβώς. Δεν μας έχει απαντήσει, δεν μας έχουν δώσει ξεκάθαρες απαντήσεις. Θα τοποθετηθούμε και σε μεταγενέστερο στάδιο με ανακοίνωση μας για τα όσα λέχτηκαν συγκεκριμένα. Αυτά μπορώ να σας πω μέχρι στιγμής. Και ευελπιστούμε άμεσα να υπάρξει πλήρης ενημέρωση για να ξέρουν που βρίσκονται οι τελειόφοιτοι, γιατί αυτή τη στιγμή που μιλούμε κάθονται σε αναμμένα κάρβουνα οι τελειόφοιτοι μας. Οπότε πρέπει να υπάρξει άμεση ενημέρωση. Δεν σας έχει πει κάτι για το πώς θα πηγαίνετε στο σχολείο, τι ώρες, τι θα πηγαίνουν, αν θα πάτε όλοι μαζί, αν θα φορείτε μάσκες, πώς θα γίνει το μάθημα? Ακριβώς, δεν έχουν τεκμηριωθεί αυτά. Αυτά μας προβληματίζουν. Τι θα γίνει στο σχολείο? Θα κάνουμε επαναλήψεις, θα συνεχιστεί η ύλη, η οποία θα δοθεί εντός των ημερών, ξαναλέω, δεν έχει δοθεί. Τι θα γίνει με τους μαθητές οι οποίοι σε κάποια σχολεία δεν έχουν καλύψει, ας πούμε, την ύλη μέχρι τις 10 του 12 του Μάρτη? Είναι ερωτήματα τα οποία νομίζω έπρεπε να απαντηθούν εδώ και καιρό και ξαναρωτάμε τώρα, 9 μέρες πριν το άνοιγμα του σχολείου, και πάλι δεν μας δίνουν απαντήσεις. Και αυτό που είπατε είναι εύλογο με τα λεωφορεία. Δηλαδή, αν τα παιδιά θα πηγαίνουν έρχονται στο σχολείο με λεωφορεία, ποια μέτρα θα λαμβάνονται μέσα στο λεωφορείο? Δεν ξέρω, κύριε Λαμπίθια, αν μας είπατε, θα φοράτε μάσκες μέσα στην τάξη ή όχι? Μα δεν μας τα έχουν απαντήσει αυτά τα ερωτήματα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ρωτούμε συγκεκριμένα, ας πούμε, να σας πω ότι εγώ, παραδείγματος χάρη στο σχολείο μου, έχουμε μαθητές στην τεχνική σχολή, στην Β' Τεχνική Σχολή Λευκοσίας, όπου έρχονται από τα Πυργά, από τον Κόρνο, από την Κοκκινοτριμιθιά, από άλλα χωριά, περίχωρα. Οπότε αλλάξουν δύο και τρία λεωφορεία ξεκινώντας από τα ξημερώματα. Τι θα γίνει με αυτούς τους μαθητές, όπου τη Δευτέρα καλούνται να παρευρεθούν στους σχολικούς χώρους? Σας είπαν τίποτα με τους μαθητές του γυμνασίου πρώτης Δευτέρας Λυκείου και Τεχνικών Σχολών, κύριε Λαμπίθιε, θα επιστρέψουν αυτά τα παιδιά στο σχολείο ή δεν υπάρχει κανένα σχεδιασμό αυτή τη στιγμή? Μας είπαν ότι αυτό το ενδεχόμενο θα το εξετάσουν πιο μετά. Πρωτεύω να έχει η τρίτη ηλικίου, είναι κάτι το οποίο συμφωνούμε. Αν και εμείς καταθέσαμε ότι η άποψη της ΨΕΜ είναι ότι για την ΑΒ ηλικίου, αλλά και για τις υπόλοιπες βαθμίδες και για τα γυμνάσια αλλά και για τα δημοτικά, πρέπει οι μαθητές να μεταπηδήξουν την τάξη χωρίς εξετάσεις και να υπάρχει και ένας ανασχηματισμός στην ύλη με τη νέα χρονιά, έτσι ώστε να καλυφθούν και κάποια κεφάλαια τα οποία έχουν χάσει οι συμμαθητές μας των υπόλοιπων τάξεων. Άρα σήμερα περιμένουμε την ανακοίνωση της ύλης και από εκεί και πέρα υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. Πάμε πίσω στο σχολείο. Και θα είναι 12 μαθητές, θα φοράμε μάσκες, τι θα γίνεται με τα θερμόμετρα, με τα αντισηπτικά, λεωφορεία από και προς τα λεωφορεία, ευάλωτες ομάδες μαθητών, εκπαιδευτικών, αλλά και γονέων μαθητών, γιατί αν πάει το παιδί στο σχολείο και έρθει σε επαφή με κόσμο, τι γίνεται στο σπίτι μετά? Και επίσης, όσον αφορά τις ευπαθείς ομάδες, να πούμε ότι δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση να δημιουργήσουμε δύο μαθητές δύο ταχυτήτων. Γιατί αντιλαμβάνεστε, αν κάποιος, ας πούμε, παραδείγματος χάρη μένει σπίτι για να παρακολουθήσει το μάθημα, δεν θα είναι τόσο αξιόπιστον όσο θα είναι κάποιος να συντάξει. Άρα αυτομάτως δημιουργούμε μαθητές δύο ταχυτήτων, με αποτέλεσμα να μην γίνονται αξιόπιστα οι εξετάσεις και ισότιμες για όλους. Μάλιστα. Και είναι για να διερωτάτε κανείς γιατί δεν πάμε απλά στα σχολεία για τις εξετάσεις των τελειοφύτων μας, να γίνουν οι επαναλήψεις εξ αποστάσεως, να έχουν την ύλη τα παιδιά να κάτσουν να διαβάσουν. Ακριβώς. Και μπαίνουμε σε όλο αυτό. Πάση περιπτώσει, θα τα περιμένουμε. Θα περιμένουμε, κύριε Λαμπίθιε, τις ανακοινώσεις. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Από ό,τι φαίνεται, Νικόλα, το Υπουργείο Παιδείας είναι ο αδύναμος κρίκος σε αυτή την ιστορία. Υπάρχουν πάρα πολλά.